Χωρίς ένταση και δακρυγόνα, όπως έγινε το Φεβρουάριο του 2016, αλλά με αγωνιώδη ερωτήματα στα οποία κλήθηκε να απαντήσει, πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Μήνα σε μήνα θα σου πάρει. Με έκδηλη αγωνία και απογοήτευση για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται γυναίκες που έχασαν τους συζύγους τους και πλήττονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις συντάξεις χειρίας, περίμεναν τον Τάσο Πετρόπουλο στο κατόφλι του Επιμελητηρίου. Μας όμως έχει αρχίσει λίγο και εξαρτηθείτε. Βλέπετε πώς έχουμε τραβηχτεί. Είμαστε 2,5 χρόνια έτσι. 2,5. Αν τον Ιούνιο πέθανε ο άντρας μου το 16. Το Τσιμέδε δεν μου έχει δώσει ακόμα σύνταξη. Το Τσιμέδε δεν έχει το λογισμικό για αυτούς που πέθαναν και ήταν ενεργεία. Ίσως την πάρω το Μάρτιο. Υπουργέ, μου δίνει 183 ευρώ από το σύζυγο. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι στρεβλώσεις που προκλήθηκαν έγιναν αντιληπτές και θα διορθωθούν, προαναγγέλλοντας αναστολή του μέτρου της διακοπής χορήγησης της σύνταξης λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας μέχρι τα 55 έτη. Να σας λέω, γιατί έχω ένα παιδί που θα στείλω φαντάρο. Όταν το μας πήγε και το 18 ευρώ μου είπε μαμά, να τους θα δώσω, φτάνω για τσιγάρα, μου είπε, γιατί εμένα δεν με φτάνει να πάρω ούτε ένα μπουκάλι νερό. 22 χρονών παλικάρι απελπισμένο. Θα αναστείλουμε το μέτρο της διακοπής χορήγησης της σύνταξης λόγω συμπλήρωσης ηλικίας μέχρι τα 55. Είναι από τα μέτρα που θα κάνουμε στην πρώτη περίοδο του 19. Ο ίδιος δεσμεύτηκε για τη θεσμοθέτηση μέσα στο 2019 και νέων μοντέλων αποπληρωμής οφειλών για τους ελεύθερους επαγγελματίες που σήμερα παλεύουν μάταια να συνταξιοδοτηθούν. Θα εξετάσουμε μοντέλα αποπληρωμής αυτών των οφειλών, τα οποία θα ανακοινώσουμε σύντομα και θα νομοθετήσουμε, εκτιμώ με την έναρξη του 2019.